αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες που τόλμησαν να γράψουν τη δική τους ιστορία. Το 1953, ο κόσμος ήταν μια σειρά από έντονες αντιθέσεις. Η πομπόδης κλειδί του Hollywood συγκρουόταν με την απλότητα της καθημερινότητας, τα μυστικά κρύβονταν πίσω από γυαλιστερές προσώψεις και οι επιθυμίες ζύμωναν κάτω από την επιφάνεια. Ήμουν ένα κομμάτι αυτού του puzzle, μια ηθοποιός μικρού ρόλου σε μια μεγάλη παραγωγή. Τα μάτια μου, σκούρα σαν καφέ, έβλεπαν περισσότερα από όσα έδειχναν. Από τις πολυτελείς σουίτες των ξενοδοχείων μέχρι τα σκοτεινά σοκάκια της πόλης, είχα ζήσει μια ζωή γεμάτη αντιφάσεις. Ήμουν η γυναίκα που όλοι θαύμαζαν στην οθόνη, αλλά λίγοι γνώριζαν την πραγματική μου ιστορία. Μια μέρα, στα γυρίσματα μια ταινία σε Super Panavision 70, συνάντησα τον σκηνοθέτη. Ήταν ένας άντρας με μάτια που διέβλεπαν την ψυχή σου, αλλά και μια άβρα μυστηρίου που με γοήτευσε. Η κάμερα άρχισε να γυρίζει, αλλά τα μάτια μας έμειναν κλειδωμένα σε μια σιωπηλή συνομιλία. Εκείνη τη στιγμή, κάτι άλλαξε μέσα μου. Το σενάριο ξεχάστηκε, οι ρόλοι ανταλλάχθηκαν. Από ηθοποιός, έγινε ο σκηνοθέτης της δικής μου ζωής. Το φιλί που ανταλλάξαμε μπροστά στη κάμερα ήταν κάτι περισσότερο από μια σκηνή. Ήταν η αρχή μιας ιστορίας που δεν είχε γραφτεί σε κανένα σενάριο. Η σχέση μας ήταν μια σπινθήρα σε ένα βαρέλι με μπαρούτι. Ήταν παράνομη, επικίνδυνη, αλλά και παθιασμένη. Κάθε κλεφτό βλέμμα, κάθε άγγιγμα ήταν μια έκρηξη συναισθημάτων. Ζούσαμε σε έναν κόσμο δικό μας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όμως, όπως κάθε ιστορία αγάπης, έτσι και η δική μας είχε την αρχή και το τέλος της. Όταν η σκόνη της επιτυχίας κατακάθισε, συνειδητοποιήσαμε ότι ο κόσμος μας δεν μπορούσε να υπάρξει για πάντα. Οι υποχρεώσεις, οι προσδοκίες, η κοινωνία μας χώρισαν. Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, δεν μετανιώνω για τίποτα. Εκείνη η ιστορία αγάπης που ζωντάνεψε στις μεγάλες οθόνες του Super Panavision 70 ήταν η πιο αληθινή που έζησα ποτέ. Ήταν μια ιστορία για την απελευθέρωση, για την επιθυμία, για την αναζήτηση της ευτυχίας πέρα από τα στερεότυπα. Και αν με ρωτήσεις αν θα το ξαναέκανα, θα σου απαντήσω, ίσως. Γιατί η ζωή είναι μια σειρά από στιγμές που πρέπει να ζεις στο έπακρο, ακόμη και αν σημαίνει να σπάσεις τους κανόνες. Σημείωση. Αυτή η ιστορία είναι μια φανταστική αφήγηση που βασίζεται σε στοιχεία από τη δεκαετία του 50 και την τεχνολογία του Super Panavision 70. Σκοπός της είναι να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα και να εξερευνήσει θέματα όπως ο έρωτας, η επιθυμία και η απελευθέρωση σε ένα ιστορικό πλαίσιο.